σε ιδιώτες ο φάρος στο δρέπανο της Αχαΐας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το πολεμικό ναυτικό προσφέρει τον φάρο ως δώρο για 50 χρόνια σε μια εταιρεία για να τον αξιοποιήσει ως ξενοδοχείο και κέντρο αναψυχής. Μάλιστα, το θέμα έφτασε στη Βουλή από την αντιπολίτευση μετά από σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας από την κυβέρνηση. Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Δημοτικής Αρχής της Πάτρας, η οποία δεν θέλει ούτε να συζητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, όπου εκδόθηκε και σχετικό ψήφισμα. Όπως λέει στην τηλεόραση του Best, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας, Χρήστος Κορδάς, ο Δήμος είναι αρνητικός σε κάθε τέτοια συζήτηση. Ο Δήμος στέλνει επιστολή και ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αρθεί και να ανασκεφθεί αυτή η πολιτική, η οποία εκπορεύεται από την κυβέρνηση και από τοπικά συμφέροντα. Θα δούμε και θα ψάξουμε πώς ακριβώς εκτελήσονται τα πράγματα. Είναι απαράδεκτο εκεί, χωρίς να υπάρχει δρόμος, χωρίς νόμιμος δρόμος, χωρίς να υπάρχει λόγος ή αιτία, και να έχουν και μαγαζιά, υπάρχουν και οτιδήποτε, προσπαθούν κάποιοι για την τσεπούλα τους, για τα συμφέροντά τους, να ιδιωτικοποιήσουν και τους φάρους. Αυτό που φαίνεται ότι άνοιξε την όρεξη των ιδιωτών για το φάρο του Δρεπάνου αποτελεί το γεγονός ότι στο σημείο συγκεντρώνονται εκατοντάδες αθλητές του kitesurf, καθώς οι άνεμοι της περιοχής είναι ιδανικοί για το άθλημα. Ήδη εκεί πέρα αξιοποιείται, γιατί γίνονται το kitesurf, τα surfing κλπ. Είναι πολύ αξιοποιημένο. Είναι από τα πολύ γνωστά σημεία, πανελλαδικά δηλαδή, γιατί έχει το κατάλληλο αέρα ώστε να υπάρχουν εκατοντάδες καθημερινά ή τη Σαββατοκύριακα σερφ, τα οποία εν πάση περιπτώσει διασχίζουν τη θάλασσα.